Για συρρήκνωση του δημοσίου τομέα και ειδικότερα σε κοινωνικές δομές, οι οποίες θα αναγκάσουν τους πολίτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες που μέχρι τώρα παρέχονταν δωρεάν, έκανε λόγο σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, Πάνος Αντωνόπουλος. Ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί περικοπές που φτάνουν μέχρι και το 50% μέσα σε αυτήν την τριετία που η χώρα βρίσκεται κάτω από τα μνημόνια, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα μαζικής προσέλευσης στο Συλλαλητήριο των Εργατικών Συνδικάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου. Για όλα τα θέματα που αφορούν και τρέχουν αυτή τη στιγμή στον δημόσιο τομέα. Όπως όλοι ξέρουμε, ο Σεπτέμβρης μπαίνει με πάρα πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, αλλά όχι μόνο εμάς και όλοι φυσικά τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας, άσχετα αν είμαστε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς σαν νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔΗ Καβάλας ήδη ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο στις 11.30 ώρα το πρωί για το συλλαλητήριο. Θα υπάρχει λεωφορείο όσοι ενδιαφέρονται και όσοι θέλουν να έρθουν. Θα φύγει από το Δημοτικό Κήπο Καβάλας. Και στις 6 ώρα εκεί το απόγευμα θα συναντηθούμε όλοι στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη ώστε να ξεκινήσουμε το συλλαλητήριο. Μια τρομακτική μπορώ να πω επίθεση στο δημόσιο τομέα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του κράτους προηγήθηκε μια περίοδος όπου χαρακτηριστικό της ήταν οι μειώσεις μισθών, η αλλαγή δηλαδή στο κόστος εργασίας του δημοσίου, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί περίπου το 45-50% των μισθών, δώρα, Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρια κλπ. Έχουν εξαφανιστεί, αλλά και οι μισθοί αυτοί καθεαυτοί έχουν φτάσει σήμερα να είναι της τάξης των 600 ευρώ στους νεοεισερχόμενους, 580 ευρώ το μήνα. Αν και δεν διορίζονται πλέον, το ξέρετε καλά και αυτό, απλά προσλαμβάνονται με νέου τύπου συμβάσεις. Η κυβέρνηση προχωράει στη δεύτερη φάση της συρρήκνωσης του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα των υπηρεσιών που έχουν κοινωνική απεύθυνση, δηλαδή παιδεία, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Κλπ. Αυτό ενδιαφέρει άμεσα το λαό. Δεν είναι θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ευνόητο ότι η συρρήκνωση αυτή θα συμπαρασύρει με απολύσεις, όπως γίνεται τώρα, τους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά αυτοί που θα θυγούν πρώτα απ' όλα είναι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, τα λαϊκά στρώματα δηλαδή, που θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες που μέχρι τώρα ήταν δεδομένες, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το να έχουν γιατρό δηλαδή για τα παιδιά τους και την οικογένειά τους, το να μπορεί το παιδί τους να πηγαίνει σε ένα σχολείο και να τελειώνει παίρνοντας ένα χαρτί, ένα πτυχίο με το οποίο θα μπορούσε να βγει στην αγορά εργασία.